Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα εξαιρετικό ερώτημα, το οποίο αποτελεί αφορμή και αιτία για αυτό το οδηγητικό vlog. Σε κάποιο από τα πρόσφατα vlog έχω αναφερθεί στην αυτοπαρατήρηση. Και ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο έλεγε, Θέκλα, μπορείς να κάνεις ένα θεωρητικό βίντεο για την αυτοπαρατήρηση. Τι είναι η αυτοπαρατήρηση, πώς την επιτυγχάνουμε και πώς ωφελεί στην αυτοβελτίωσή μας. Η έννοια αυτοπαρατήρηση είναι αυτοεξηγούμενη, εξηγείται από μόνη της. Αυτοπαρατήρηση σημαίνει να παρατηρούμε τον εαυτό μας, να παρατηρούμε τη συμπεριφορά μας και να προσπαθούμε να γινόμαστε ένας εξωτερικός παρατηρητής τόσο των εσωτερικών μας διεργασιών, αλλά τόσο και των σχέσεων μας με τους άλλους ανθρώπους. Ένας παρατηρητής των συναισθημάτων μας, ένας παρατηρητής των πράξεων μας, ένας παρατηρητής των σκέψεων μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε μεγαλώσει δίνοντας περισσότερη έμφαση στο τι θα πούνε οι άλλοι για εμάς, παρά στο τι θα πούμε εμείς για τον εαυτό μας. Δηλαδή μας έχουν μεγαλώσει παραδοσιακά, ούτως ώστε να δίνουμε πολύ προσοχή στο να δημιουργήσουμε μια καλή εικόνα στους άλλους και δεν μας έχουν μάθει καθόλου το πώς να δίνουμε μια καλή εικόνα στον εαυτό μας. Δηλαδή, ως έννοια μεγαλώνοντας, δεν υπήρξε αυτό το στοιχείο ότι κορίτσι μου φρόντισε να ζεις τη ζωή σου με τέτοιο τρόπο, αγόρι μου φρόντισε να ζεις τη ζωή σου με τέτοιον τρόπο ώστε να ευχαριστείς τον εαυτό σου και να είσαι όπως ακριβώς σε θέλεις. Μας έχουν μάθει να προσέχουμε πολύ, να μην γίνουμε ρεζίλοι. Αντί να μάθουμε να μην γινόμαστε ρεζίλοι, θα έπρεπε να μαθαίναμε το resilience, που σημαίνει ψυχική ανθεκτικότητα. Υπάρχει και ένα που έχει η Δήμητρα Drawings στο Instagram, την ακολουθώ. Είναι μια κοπέλα η οποία είναι έτσι ψυχοψαγμένη και η οποία φτιάχνει διάφορα σκίτσα και έχει φτιάξει ένα σκίτσο που έχει τη διαφορά του να γίνεις ρεζίλοι και το resilience. Λοιπόν, έχουμε μεγαλώσει με περισσότερη έμφαση πάνω στο να δίνουμε καλή εντύπωση στους άλλους και όχι να δίνουμε καλή εντύπωση στον εαυτό μας. Δηλαδή, τι σημαίνει να δώσω καλή εντύπωση στον εαυτό μου? Για να δώσουμε καλή εντύπωση στον εαυτό μας, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε έτσι μια εσωτερική δομή, μια εσωτερική εικόνα για το πώς θέλουμε να είμαστε. Δηλαδή, στο σχεδιασμό της ζωής μας, από τον απλό σχεδιασμό της μέρας μας ή του Σαββατοκύριακου μας, μέχρι τον πιο σύνθετο σχεδιασμό του παρόντος και του μέλλοντος μας, χρειάζεται να έχουμε μια εικόνα η οποία να είναι ξεκάθαρη. Τι είδους άνθρωπος θέλω να είμαι? Πώς θέλω να ζω τη ζωή μου? Τι είναι σημαντικό για εμένα? Ποιες είναι οι αρχές μου, ποιες είναι οι αξίες μου και ποιες είναι οι προτεραιότητες μου. Για παράδειγμα, τι είναι πιο σημαντικό για μένα, να βγάζω πολλά χρήματα ή να είμαι χαρούμενος? Τι είναι πιο σημαντικό για μένα, να φροντίζω την εξωτερική μου εμφάνιση ή την εσωτερική μου εμφάνιση, προτεραιότητες? Τι είναι πιο σημαντικό για μένα, να μου λένε μπράβο οι άλλοι επειδή συμμορφώνουμε με τα κοινωνικά πρότυπα ή να κάνω ένα τρόπο ζωής, να ζω τη ζωή μου με τέτοιον τρόπο ώστε να συνάδει με τα οράματα και τα ιδανικά, τις αρχές και τις αξίες που έχω? Άρα, για να μπορέσει κάποιος άνθρωπος να αντιληφθεί την έννοια της αυτοπαρατήρησης, πρέπει να είναι αρκετά συνειδητοποιημένος ως προς το ποιος είναι, ποια είναι η ταυτότητά του, τι είδους άνθρωπος είναι, αν είναι ένας άνθρωπος που είναι ματεριαλιστής ή αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει περισσότερη έμφαση στην πνευματικότητα, αν είναι ένας άνθρωπος αρηβίστας, για παράδειγμα, που η έννοια του είναι να ανέβει κοινωνικά πάση θυσία
ή αν είναι ένας άνθρωπος που έχει φιλότιμο, αν είναι ανθρωπιστής, αν τον ενδιαφέρει να είναι χρήσιμος προς τους άλλους ή αν τον ενδιαφέρει να χρησιμοποιεί τους άλλους. Αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παράσιτο, ο οποίος απομυζεί ενέργεια, χρήματα και άλλα πράγματα από τους άλλους, ή αν είναι ένας άνθρωπος δοτικός που δίνει στους άλλους. Η αυτοπαρατήρηση είναι χρήσιμη όταν έχουμε κάποιο άξονα πάνω στον οποίο θέλουμε να κινούμαστε προκειμένου να εξελισσόμαστε. Με βάση αυτό τον άξονα, όταν παρατηρούμε τον εαυτό μας και λέω παρατηρούμε τις σκέψεις μας, τα συναισθήματα μας και τις πράξεις μας, αξιολογούμε τον εαυτό μας με βάση αυτό τον άξονα. Δηλαδή, για να αρχίσει ένας άνθρωπος να εξασκεί την αυτοπαρατήρηση, και η αυτοπαρατήρηση να είναι ουσιαστικά χρήσιμη για την εξέλιξη του, την πνευματική του εξέλιξη, την ψυχική του εξέλιξη, πρέπει να έχει κάποιες εικόνες μέσα του, να έχει κάποια οράματα, όπως είπα προηγουμένως, να έχει δεχθεί κάποια ψυχοεκπαίδευση ή διαπαιδαγώγηση και να έχει βρει ότι εγώ προσωπικά θέλω να ζήσω τη ζωή μου με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζούμε τη ζωή μας ή ζούνε τη ζωή τους. Εγώ προσπαθώ να μην είμαι σε αυτή την κατηγορία, αλλά αν και έχω πέσει σε διάφορα διαστήματα σε αυτή την κατηγορία, οι περισσότεροι άνθρωποι ζούμε τη ζωή μας χωρίς πηξίδα, χωρίς σκοπό ουσιαστικό. Δηλαδή αφήνουμε να μας πάρει το κύμα και όπου μας πάρει πάμε. Δηλαδή είναι στη μόδα, για παράδειγμα, να κάνουμε αυτό, το κάνουμε. Δεν είναι στη μόδα, δεν το κάνουμε. Όλος ο κόσμος έχει αυτή τη συγκεκριμένη επιλογή, έχω και εγώ αυτή τη συγκεκριμένη επιλογή. Μιλάμε για τέτοιου είδους στάσεις ζωής, του στυλ θα κάνω ό,τι κάνουν και οι άλλοι, θα ακολουθήσω ό,τι είμαι πεπατημένη, θα κάνω ό,τι είναι στη μόδα, θα κάνω ό,τι συνηθίζεται. Πνευματικότητα σημαίνει να βάζω ως προτεραιότητα στη ζωή μου την καλλιέργεια του πνεύματος μου και την εξέλιξή μου την ανθρώπινη. Να γίνομαι ένας καλός άνθρωπος ή ένας καλύτερος άνθρωπος. Η πνευματικότητα δεν είναι ένα αγαθό το οποίο καλλιεργείται στις μέρες μας. Στις μέρες μας καλλιεργείται περισσότερο ματεριαλισμός, δηλαδή το να επιτύχουμε υλικά πράγματα, να επιτύχουμε οικονομικά, να επιτύχουμε κοινωνικά, να επιτύχουμε εμφανισιακά, να έχουμε αποκτήματα κλπ. Ας πάρουμε τώρα ως δεδομένο ότι αυτός που κάνει αυτή την ερώτηση για το πώς επιτυχάνεται η αυτοπαρατήρηση είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται ήδη σε έναν πνευματικό δρόμο και ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να εξελίσσεται, προσπαθεί να αποκτά και να καλλιεργεί άρετες και να καταπολεμά και να διορθώνει, να βελτιώνει τα ελαττώματά του ή αν είναι δυνατόν να τα εξολοθρεύει τα ελαττώματά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος, για παράδειγμα, θέλει να γίνει περισσότερο υπομονετικός ή ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να εξασκήσει περισσότερο την αρετή της ενσυναίσθησης ή να εξασκήσει την αρετή της ουσιαστικής ελευθερίας ή να καταπολεμήσει το αχρίαστο άγχος ή να καταπολεμήσει τις φοβίες οι οποίες τον καθυλώνουν. Δεν θα έλεγα ότι είναι ελάττωμα η φοβία, θα έλεγα ότι είναι ένα εσωτερικό εμπόδιο το οποίο πάρα πολλές φορές έχει ως καταγωγή του αυτό το εσωτερικό εμπόδιο την κακοποίηση που υφίσταται ένας άνθρωπος. Η Avery Neil, η οποία είναι η συγγραφέας του βιβλίου «Αφού είναι τόσο υπέροχος εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη»,
Σε ένα από τα τελευταία της κεφάλαια γράφει ξεκάθαρα ότι έχει δει στην κλινική της πρακτική, είναι ψυχολόγος η γυναίκα και δουλεύει με γυναίκες και ζευγάρια, ότι έχει δει στην κλινική της πρακτική γυναίκες οι οποίες κακοποιούνται ψυχικά και σωματικά ή μόνο ψυχικά από τον άντρα τους, οι οποίες φοβούνται το θυμό του ανδρός τους, ότι μπορεί να αναπτύξουν κάποιες φοβίες οι οποίες να φαίνονται στην επιφάνεια άσχετες, π.χ. να έχουν φοβία οδήγησης ή να έχουν φοβία του να μπουν σε έναν ελκυστήρα ή να έχουν φοβία να πετάξουν με το αεροπλάνο, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που ουσιαστικά φοβούνται είναι το ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί ο άντρας τους να θυμώσει και να ξεσπάσει επάνω τους. Λοιπόν, η αυτοπαρατήρηση θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τόσο τις δυνάμεις μας ώστε να τις αποδεχτούμε και να τις βελτιώσουμε προς το καλύτερο, όσο και τις αδυναμίες μας, ώστε να προσπαθήσουμε να ενδυναμωθούμε σε αυτούς τους τομείς στους οποίους είμαστε όντως αποδυναμωμένοι. Και επειδή έχω αναφέρει το παράδειγμα μιας γυναίκας που δέχεται αδιόρατη κακοποίηση, ψυχική κακοποίηση ή αυτοπαρατήρηση, όταν εφαρμόζεται μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε εάν βρισκόμαστε στη θέση του θύματος σε μια κακοποιητική σχέση ή και με πάρα πολύ δυσκολία εάν βρισκόμαστε στη θέση του θήτη. Τόσο ο θήτης όσο και το θύμα έχει ιδιαίτερη αντίσταση στο να αυτοπαρατηρηθεί. Έχει ιδιαίτερη αντίσταση στο να αποκτήσει βαθύτερη γνώση του τι πραγματικά συμβαίνει. Ο θήτης για ευνόητους λόγους, γιατί αν καταλάβω ότι λειτουργώ αναρκισιστικά, αν καταλάβω ότι λειτουργώ κακοποιητικά προς τους άλλους, τότε θα πρέπει να αναλάβω την ευθύνη μου και να κάνω τη σκληρή δουλειά που χρειάζεται για να διορθώσω τις συμπεριφορές μου, οι οποίες δεν είναι αγαπητικές και ωφέλιμες προς τους άλλους, για να ξεπεράσω αυτή μου την πνευματική και ηθική τεμπελιά, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν και υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε φάσεις που μπορούν να έχουν κάποιες ναρκισιστικές συμπεριφορές, οι οποίοι όντως μέσω της ψυχοεκπαίδευσης, του προσωπικού αγώνα και της ψυχοθεραπείας να καταφέρουν να ξεφεύγουν από αυτή τη φάση. Υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι αυτό που ονομάζουμε εδώ στο κανάλι συνεξαρτώμενοι, οι οποίοι φοβούνται να συνειδητοποιήσουν ότι βρίσκονται σε μία σχέση συνεξάρτησης και ότι δέχονται αδιόρατη ψυχική κακοποίηση, γιατί ξέρουν πολύ καλά πως άμα το συνειδητοποιήσουν αυτό, αν το συνειδητοποιήσουν αυτό, θα αναγκαστούν να πάρουν δράση. Και για αυτούς είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που σημαίνει να αλλάξουν το σπίτι που ζουν, να χωρίσουν από έναν κακοποιητικό σύντροφο, να αλλάξουν δουλειά, να αφήσουν τη δουλειά τους και να πάνε κάπου αλλού και ούτω καθεξής. Και οπωσδήποτε να κάνουν την πολύ σκληρή δουλειά που χρειάζεται να κάνουν με τον εαυτό τους. Και τα θύματα χρειάζονται να κάνουν πολύ σκληρή δουλειά με τον εαυτό τους, προκειμένου να πάψουν να είναι θύματα. Όταν ένας άνθρωπος είναι θυματοποιημένος, όταν ένας άνθρωπος είναι συνεξαρτώμενος, μέσα του έχει μια πεποίθηση ότι εγώ δεν αξίζω αγάπη, ότι εγώ δεν αξίζω να λαμβάνω πνευματικά, ψυχικά, ηθικά αγαθά, και ότι εγώ είμαι παιδί κατώτερου Θεού, αν ας με επιτραπεί να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο εντός εισαγωγικών, ότι εγώ δεν αξίζω να λαμβάνω όπως αξίζουν οι άλλοι και χρειάζεται να πας κόντρα στις πεποιθήσεις σου, να πας κόντρα στα στερεότυπα που έχεις μέσα σου, να πας κόντρα στη μαθημένη αβοηθησία. Θυμηθείτε το βίντεο που κάναμε πρόσφατα για τη μαθημένη αβοηθησία, για την αυτοεγκατάληψη. Χρειάζεται δηλαδή να πολεμήσεις με τον ίδιο σου τον εαυτό και να προσπαθήσεις συνειδητά να αλλάξεις τον εαυτό σου την εικόνα που έχει για σένα. Και να ξέρετε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός
ο ψυχοσωματικός ανθρώπινος οργανισμός λειτουργεί κυρίως με την αρχή της αμοιόστασης. Εάν κάτι το κάνουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο οργανισμός μας θεωρεί ότι αυτό είναι το normal, αυτό είναι το φυσιολογικό και προσπαθεί συνεχώς να μας επαναφέρει σε αυτό, όπως και με το βάρος μας για παράδειγμα. Αν για μεγάλο χρονικό διάστημα παραμείνουμε σε ένα συγκεκριμένο σωματικό βάρος, ξέρω εγώ μια γυναίκα η οποία είναι για πολλά χρόνια 65 κιλά για παράδειγμα, το σώμα της θα προσπαθεί να την επαναφέρει στα 65 κιλά εάν διώξει κάποιο βάρος ή αν αποκτήσει κάποιο βάρος. Με βάση την αρχή της ομοιόστασης λοιπόν, εάν έχουμε ζήσει μεγάλα χρονικά διαστήματα πιστεύοντας ότι δεν μας αξίζει αγάπη, δεν μας αξίζει εκτίμηση, δεν μας αξίζουν υγιείς σχέσεις, το να παρατηρήσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια άσχημη σχέση, σε μια κακοποιητική σχέση και να διεκδικήσουμε να εξυγειανθούν οι σχέσεις μας και να αλλάξουμε την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, μπορεί να είναι κάτι στο οποίο να βρούμε τρομερή εσωτερική αντίσταση. Γιατί ξαναλέω, με βάση την αρχή της ομοιόστασης, ο οργανισμός μας προσπαθεί να μας επαναφέρει σε αυτό που είμαστε μαθημένοι και συνηθισμένοι. Πιο πρακτικές τώρα συμβουλές όσον αφορά στην αυτοπαρατήρηση. Είναι πολύ χρήσιμο για τους ανθρώπους που τώρα ξεκινάμε τη ψυχοδουλειά να κρατάμε ένα προσωπικό ημερολόγιο. Βρείτε ένα τετράδιο, ένα ημερολόγιο ή φτιάξτε εσείς ήδη αν έχετε την καλλιτεχνική τάση και καλλιτεχνική έφεση. Φτιάξτε ένα σημειωματάριο δικό σας, το οποίο να το χρησιμοποιείτε για να καταγράφετε τις παρατηρήσεις που κάνετε καθημερινά για τον εαυτό σας. Μπορεί να το ονομάσετε ένα ημερολόγιο συναισθημάτων, σκέψεων και πράξεων. Και στο τέλος κάθε μέρας ή το πρωί της επόμενης να καταγράφετε τις βασικές σκέψεις που είχατε για τον εαυτό σας, τα συναισθήματα που νιώσατε και το τι κάνατε. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να γράψετε το πρωί ήπια καφέ με την τάδε φίλη μου. Δίπλα να γράψετε ένιωθα χαρούμενη στον καφέ. Σκεφτόμουν πως είμαι τυχερή που έχω αυτή τη φίλη. Ή για παράδειγμα μπορεί να γράψετε στο ημερολόγιο πήγα για φαγητό στη μάνα μου. Πράξη. Ένιωθα άβολα, συνέστημα. Σκεφτόμουν πως ό,τι και να κάνω η μάνα μου δεν είναι ευχαριστημένη. Σκέψη. Το να τα καταγράψετε αυτά ή να καταγράφουμε κάθε μέρα τα συναισθήματα που νιώσαμε, το τι σκεφτήκαμε με αφορμή αυτά τα συναισθήματα. Πρώτα προκύπτει το συναίσθημα και μετά η σκέψη πάνω στο συναίσθημα. Και το τι πράξαμε, είτε μετά που νιώσαμε και σκεφτήκαμε, είτε πράξαμε αυθόρμητα και μετά νιώσαμε και σκεφτήκαμε για αυτό που πράξαμε, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην αυτοπαρατήρηση. Το να το γράφουμε. Και είναι καλή ιδέα το ημερολόγιο μας να το έχουμε σε κάποιο μέρος που να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση μόνο εμείς, σε ένα ασφαλές μέρος και να είναι για τα μάτια μας και μόνο το ημερολόγιο μας. Όχι προς κοινή θέα. Εάν αρχίσουμε να κρατάμε ημερολόγιο σκέψεων, συναισθημάτων και πράξεων, συναισθημάτων, σκέψεων και πράξεων, αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να αποκτήσουμε την ικανότητα της αυτοπαρατήρησης. Την επόμενη φορά που θα πάμε κάπου, θα είμαστε σε ένα σημείο στο οποίο θα μπορούμε να βγούμε λίγο έξω από την κατάσταση και να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας. Στην αρχή δεν θα μπορούμε να παρατηρούμε τον εαυτό μας ενώ συμβαίνει κάτι. Στην αρχή που θα εξασκήσουμε αυτή την τεχνική θα παρατηρούμε τον εαυτό μας εκ των υστέρων, αλλά όσο περισσότερο εξασκούμε αυτή την τεχνική της καταγραφής των σκέψεων, των συναισθημάτων και των πράξεων μας, στην πορεία θα δούμε τον εαυτό μας, θα εκπλαγούμε βλέποντας τον εαυτό μας να εξελισσόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι
παρατηρούν τι νιώθουν, παρατηρούν τι σκέφτονται και παρατηρούν τι πράττουν την ώρα που το κάνουν. Και όταν φτάσεις στο σημείο που να έχεις πλήρη ενσυνειδητότητα, γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα της αυτοπαρατήρησης, η ενσυνειδητότητα, δηλαδή να συνειδητοποιείς πλήρως ότι εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω αυτό, αυτή τη στιγμή σκέφτομαι αυτό και αυτή τη στιγμή πράττω αυτό, τότε ο άνθρωπος μπορεί να έχει ένα καλύτερο έλεγχο της ζωής του, ένα καλύτερο έλεγχο του εαυτού του και μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες του τις εμπειρίες και τις θετικές και τις αρνητικές προς όφελός του. Ένα παράδειγμα. Μου λέει μια κοπέλα η οποία βρίσκεται σε μια σχέση που είναι αφιλεγόμενη σχέση της. Δεν είναι σίγουρη αν ο σύντροφος της είναι κακοποιητικός ή όχι. Δεν είναι σίγουρη αν είναι ενάρκησος ή όχι. Έχει κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να είναι ενάρκησος. Δεν είναι σίγουρη γι' αυτό. Έχουν συμβεί κάποια περιστατικά τα οποία είναι ανησυχητικά. Από την άλλη της έχει δείξει ιδιαίτερα καλές προθέσεις και έχουν συμβεί όμορφες στιγμές και μου λέει αυτή τη στιγμή τσακωθήκαμε χθες και ξέρω πως αν σε ρωτούσα θα μου έλεγες χώρισέ τον. Όμως εγώ δεν μπορώ να τον χωρίσω, δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου χωρίς αυτό. Θα συνεχίσω και της λέω κατανοητό, προσπάθησε όμως να παρατηρείς τον εαυτό σου ενώ συνεχίζεις. Προσπάθησε να παρατηρείς τη σχέση σου. Να παρατηρείς τι νιώθεις, τι σκέφτεσαι και τι γίνεται. Όσον αφορά τον εαυτό μας, είμαστε σε θέση να παρατηρήσουμε τα συναισθήματα μας, τις σκέψεις μας και τις πράξεις μας. Όσον αφορά τους άλλους, μπορούμε μόνο να παρατηρήσουμε τις πράξεις τους ή τις σκέψεις τους εάν τις εκφράσουν. Ή τα συναισθήματα τους εάν αυτά είναι έκδηλα. Γιατί πολλές φορές κάποιος του λες τι έχεις, τίποτα. Και βλέπεις στο πρόσωπο ότι υπάρχει θυμός, υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει στεναχώρια, υπάρχει ένα αρνητικό συναίσθημα. Άρα μπορούμε να παρακολουθήσουμε το συναίσθημα, γιατί εφόσον το δείχνει με την έκφραση του προσώπου και τη στάση του σώματος είναι ξεκάθαρο, μπορούμε να ξέρουμε τις σκέψεις αν εκφράζει τις σκέψεις του άλλος και αν είναι ειλικρινής. Γι' αυτό σας λέω πολλές φορές όταν πηγαίνουμε για μια επαγγελματική συνάντηση ή αν πηγαίνουμε για ένα ραντεβού, για γνωριμία, να κάνουμε ερωτήσεις στον άλλο άνθρωπο, να μην μιλάει μόνο για μας, να κάνουμε ερωτήσεις στον άλλο άνθρωπο ούτως ώστε να του δώσουμε την ευκαιρία να ξεδιαλύνει και να ξεσκεπάσει, να ξεδιπλώσει, όχι να ξεδιαλύνει, να ξεδιπλώσει τις σκέψεις του και να έρθουμε σε επαφή με τις σκέψεις του. Είναι μόνο χρήσιμο και μόνο βοηθητικό να ερχόμαστε σε επαφή με τις σκέψεις των άλλων ανθρώπων. Τις πράξεις τους, ναι, μπορούμε να τις παρατηρήσουμε και αυτό που έχει σημασία να παρατηρήσουμε όσον αφορά στις πράξεις των άλλων είναι πώς οι πράξεις των άλλων μας κάνουν να νιώθουμε, τι αντίκτυπο έχουν οι πράξεις τους πάνω σε εμάς και τι σκέψεις μας προκαλούν και μας δημιουργούν. Η αυτοπαρατήρηση είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε όλες τις φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Και μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη για έναν άνθρωπο ο οποίος ψυχοεκπαιδεύεται και ψυχοθεραπεύεται. Και αυτό το ημερολόγιο καταγραφής συναισθημάτων, σκέψεων και πράξεων μπορούμε να το παίρνουμε και μαζί μας στη ψυχοθεραπεία, όχι για να χρησιμοποιήσουμε όλη την ώρα της θεραπείας για να διαβάσουμε αυτό το ημερολόγιο στο θεραπευτή μας, αλλά για να πάρουμε αφορμή από όσα γράφουμε μέσα στο ημερολόγιο, που από ένα σημείο και μετά μπορούμε να τα γράφουμε και έτσι συνθηματικά, δηλαδή να μην χρειάζονται τόσο στην αρχή όταν κάνετε αυτή την καταγραφή των εσωτερικών κινήσεων, την καταγραφή των συναισθημάτων, των σκέψεων κτλ. Θα σας παίρνει πολύ χρόνο και θα σας χρειάζεστε πολλές λέξεις για να το κάνετε. Όσο περνάει ο καιρός, θα το κάνετε με λιγότερες λέξεις, γιατί πλέον θα έχετε μπει στη διαδικασία που αυτόματα θα παρατηρείτε τον εαυτό σας και θα έχετε ήδη γνώση για το σε αυτή την περίπτωση σκέφτομαι έτσι, σε αυτή την περίπτωση νιώθω έτσι, αυτό το πράγμα το έκανα για αυτό τον λόγο κλπ. Κλπ. Το ημερολόγιο καταγραφής συναισθημάτων, σκέψεων και πράξεων μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο στη ψυχοθεραπεία και στη ψυχοεκπαίδευση. Κάποιοι μου λέτε ότι έχετε ένα τέτοιο τετράδιο
Και το χρησιμοποιείτε επίσης όταν παρακολουθείτε ένα από τα βίντεο μας τα ψυχοεκπαιδευτικά για να καταγράφετε σε αυτό κάποιες γνώσεις που παίρνετε από το βίντεο, τις οποίες μετά να τις χρησιμοποιήσετε για να παρατηρήσετε τον εαυτό σας σε βάση με αυτές. Για παράδειγμα, κάνουμε ένα βίντεο για το νέγκινγκ, παρακολουθείτε το βίντεο για το νέγκινγκ, σημειώνετε κάτω κάποια πράγματα για το τι συνιστά νέγκινγκ και παρατηρείτε τον εαυτό σας μετά για να δείτε εάν τυχόν προκαλείτε νέγκινγκ εσείς τους άλλους, να το σκεφτείτε αυτή την πιθανότητα, ή αν οι άλλοι κάνουν νέγκινγκ σε εσάς. Όλα αυτά μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Το γράψιμο είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο για τους ανθρώπους που θέλουν να εξελίξουν τον εαυτό τους ψυχικά, πνευματικά και ουσιαστικά. Άρα η αυτοπαρατήρηση είναι ένα εργαλείο που είναι χρήσιμο στους ανθρώπους που επιθυμούν ουσιαστικά να ψυχοεκπαιδευτούν και μπορούμε να το εξασκήσουμε κρατώντας ένα ημερολόγιο καταγραφής συναισθημάτων, σκέψεων και πράξεων και βάζοντας τον εαυτό μας σε μια διαδικασία στην οποία να έχουμε ένα άξονα, να έχουμε μια πορεία, να έχουμε κάποιους στόχους στη ζωή μας, να έχουμε κάποιες αρχές και αξίες, να θέλουμε να επιτύχουμε συγκεκριμένα πράγματα και μέσω της αυτοπαρατήρησης να παρατηρούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σε σχέση με τους στόχους μας. Εύχομαι να ήταν χρήσιμο αυτό το θεωρητικό βίντεο, το οποίο νομίζω έχει πρακτική σημασία. Σας φιλώ. Θα χαρώ πάρα πολύ. Αυτό το βίντεο βγαίνει πριν από την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023. Όσοι είστε στην Αθήνα και κοντά στην Αθήνα, να έρθετε από κοντά την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου στις 7 το βράδυ στο κατάστημα του Public Hall, στο εμπορικό κέντρο Golden Hall στο Μαρούσι, για να τα πούμε και από κοντά και να κάνουμε αυτοπαρατήρηση για το πώς θα νιώθουμε όταν θα αγκαλιαστούμε, όταν θα συναντηθούν τα βλέμματα μας κλπ. Σας αγαπώ.